Οπότε από αυτό που θα γίνει σε πόλη με την κοκκίνη, κάποιο κοκκίνη με υγρό, κάποιο υγρό ήταν, ήταν πολύ άρρωστος. Πολύ άρρωστος ο ματοδιδίδας ο μαμάς και μόλις το είχε, αμέσως έγινε καλά. Οπότε ο Άγιος Ευρώπης αμέσως με την, με την παρουσία των Αγίων του Ψάλλου επίσημα στο μοναστήρι, αμέσως άρχισε λοιπόν τα θαύματα. Δείχνουν όμως οι Άγιοι, για να το ξέρετε καλύτερα από, από εμένα, δείχνουν σε όλους μας και τον προορισμό μας, ότι δεν είναι άλλος από την Αγιότητα. Αν ο Θεός αυτός μας λένε εγώ είμαι Άγιοι, είμαστε Άγιοι ότι εγώ Άγιος είμαι, ο άλλος Απόστολος μας λέει, ο Απόστολος Πέτρος επιδιώκει τον αγιασμό σας, να επιδιώκουμε τον αγιασμό. Οπότε οι Άγιοι είναι αυτοί οι οποίοι κυρίως μας δείχνουν τον δρόμο μας και τον σκοπό της ζωής μας. Και δεν είναι άλλος από τον αγιασμό μας. Ο Χριστός λέει ο ίδιος ο Χριστός είναι αυτός ο οποίος μας δείχνει ακριβώς αυτόν τον δρόμο και εμείς οφείλουμε να μιμηθούμε τον ίδιο τον Κύριο. Αλλά και η επανάληψη στη ζωή του Χριστού είναι οι Άγιοι μας, οι οποίοι μέσα από την ζωή τους μας δείχνουν πώς πρέπει να ζούμε. Γι' αυτό και ενθυμούμε τον Άγιο Παΐσιο τον Αγιορείτη, που όσες φορές ως μαθητές από μια άλλη σχολή τον επισκεπτόμασταν, συνεπώς μας έλεγε να αντιμετωπίσουμε τους βίους των Αγίων, έτσι ώστε να παραδειγματιζόμαστε από τη ζωή τους και να μας δείχνουν άλλοι ακριβώς αυτόν τον σκοπό που είναι ο αγιασμός μας. Οφείλουμε βέβαια να βαδίζουμε πάνω στα ίχνη των Αγίων μας. Ενθυμούμε διαβάζοντας κάποτε το, την ζωή που το πατρός Αθανασίου Παναγιώτη, ενός άλλου σύγχρονου Αγίου, που έλεγε ο βιογράφος του, ότι όταν ήταν παιδί, λέει, το πήγαινε μητέρα του και στο μοναστήρι, όταν ζούσε ακόμη ο πατήρ Αθανάσιος, κάποτε ήταν λέει παππούς ακόμη, έβγαινε από τον ναό για να πάει στο κελί του και έβρεχε, έξεχε λάσπη, λέει, έξεχε λυκησία και όπου το παππούσε άφηνε τα αποτήματα από τα πόδια του. Και του λέει, μητέρα του, τρέξε, λέει, να πατήσεις πάνω στα ίχνη του πατρός Αθανασίου. Οπότε και εμείς θέλω να πω ότι πρέπει να μιμούμαστε στους Αγίους μας, να παθούμε πάνω στα ίχνη, δηλαδή πάνω στις αρετές. Βέβαια μας είπατε εσείς πριν ότι, ότι ο Άγιος απέκρυπτε την, την αγιότητά του, είχε την αποκρύψει, αλλά όμως ο Θεός ο τέλος την φανέρωσε με τους δικούς του τρόπους. Μου κάνει εντύπωση επίσης που είπατε ότι ενώ έδωσε ήδη το όρμα Σάββας, στο τέλος ενώ ήταν και, ήταν και στην αιωνιότητα ο Άγιος ο Άγιος Ευδόκιμος πάλι έκανε υπακοή στο μοναστήρι του και θέλησε να κρατήσει το όνομα το οποίο η αδελφότητα του χάρισε. Η μίμηση βέβαια της ζωής των Αγίων μας είναι αυτό το οποίο είναι μια ασφάλεια για τη δικιά μας ζωή. Όταν δηλαδή θέλουμε να μιμηθούμε τη ζωή τους, τις αρετές τους, τότε λοιπόν δεν ξεφεύγουμε από τον προορισμό μας. Γι' αυτό λοιπόν όλοι και όλοι οι Άγιοι μας προτρέπουν να είμαστε μιμητές των Αγίων. Και βεβαίως με την παρούσα εορτή, μακάρι να είμαστε όλοι μας και μιμητές της ζωής του Αγίου Ευδοκίμου. Μέσα από την ταπείνωσή του, που όπως σας έλεγα και νωρίτερα, όταν αναφερόμουν στην θεολογική σχολή της Κινσάσα, στην ζωή του Αγίου Ευδοκίμου, από τα λίγα αυτά στοιχεία τα οποία υπάρχουν, με την έγκριση των ιερών του Ψάνου, με ρώτησαν οι εκεί φοιτητές ποιο είναι το στοιχείο εκείνο το οποίο με φάνηκε η αγιότητα του Αγίου και επέμεινα σε αυτό ότι ήταν η ταπείνωση. Η ταπείνωση είναι αυτή η οποία ανέδειξε βέβαια και μεταξύ και των άλλων βέβαιως αρετών την αγιότητα του Αγίου Ευδοκίμου. Όμως και η λίμνη του θανάτου. Το βλέπουμε να παίρνει την εικόνα που μας έχετε πει και εσείς της Παναγίας της Μακάρης, ένα μικρό εγώισμο, και να καταφέρει στο στοφυλάκιο. Οπότε είχε και την μνήμη του θανάτου ο Άγιος Ευδόκιμος. Και με αυτό λοιπόν. Είναι ακριβή πληροφορία όταν παραδόσει την ψυχή. Και από ό,τι φαίνεται αυτό ήταν το χέρι. Έλαβε πολύ σεβασμό. Και δεν ήθελε στην εξόδου, στην κίνησή του, να τον τιμήσω και να τον τιμήσω και να τον τιμήσω. Γέρον τόπος εδώ έγινε τον Άγιο Ευδόκιμο, βεβαίως και άλλους αγίους μακεδονούς. Θα ήθελα να πω και εδώ στην ομίλη ότι και εμείς, ενώ είμαστε μια
μια νεόφιλη εκκλησία εις το κοπό. Έχουμε τα λέμε τους δικούς μας Αγίους, μπορεί βέβαια να μην έχει γίνει κάτι από την κατάδειξη κάποιων εξ αυτών. Αλλά θα ήθελα να αναφέρω μερικού από του πατέρε, οι οποίοι προηγήθηκαν εκεί, τον πατέρα Χρυσόστομο Παπασταυρόπουλο. Στο κοπό. Προηγήθηκε βέβαια στην αρχή που είχε στην Ουγγάντα, στη συνέχεια στην Κένια και κατέληξε στο κοπό. Αλλά όταν πήγαινε στην Ουγγάντα ο πατήρ Χρυσόστομο Παπασταυρόπουλο, κοιμόταν κάτω από ένα δέντρο. Πώς μπορεί να φανταστεί ένα τον 19ο αιώνα, τέλειο 19ο αιώνα, να κοιμάται ένας ιεραπόστολος, ένας ιερομόναχος κάτω από ένα δέντρο. Και μάλιστα έστειλε τότε ο πατήρης Σόστομας ένα γράμμα σε ένα μικροπολίτη στην Ελλάδα που του ζητούσε μια βοήθεια για να αγοράσει ένα μικρό σπίτι. Και περιέγραφε εκεί τον τρόπο με τον οποίο ζούσε και έλεγε μεταξύ των άλλων ότι δεν έχω να φάγω, λέει, και τρώω να γράψω το καλαβόρι και τις κότες. Και δείτε την υπερβολή, είναι μια πραγματικότητα για τον πατέρα Χρυσόστομο.